Προβληματισμό προκαλεί στην επιστημονική κοινότητα η αυξητική τάση των διαγνώσεων καρκίνου και σε επίπεδο Κρήτης, με δεδομένο την εικόνα στην ογκολογική κλινική του Παγνή. Η κατάσταση φαίνεται να πυροδοτήθηκε μετά την πανδημία, κάτι το οποίο αποδίδεται στο γεγονός ότι πολλοί κριτικοί είχαν περιορίσει τις επισκέψεις στο γιατρό λόγω των υγειονομικών συνθήκων. Φαίνεται ότι υπάρχει μια αύξηση, οπότε βλέπουμε ότι εμείς στην ογκολογική κλινική του Παγνή των περιστατικών, υπάρχει μια αύξηση του καρκίνου το τελευταίο διάστημα. Το είδαμε συνήθως και μετά την πανδημία, που ίσως το διάστημα αυτό που της πανδημίας ο κόσμος δεν πήγε εύκολα στο γιατρό, δεν έκανε τον έλεγχό του και έτσι είδαμε καινούργια περιστατικά μετά την πανδημία. Όπως τονίζουν οι ειδικοί, πολλοί είναι οι ασθενείς στην Κρήτη με καρκίνο του πνεύμονα, κάτι το οποίο οφείλεται σε ένα μεγάλο βαθμό στο κάπνισμα. Συχνός είναι επίσης και ο καρκίνος του μαστού, αλλά και αυτός του παχαίους εντέρου. Αυτή τη στιγμή οι κυριότερες μορφές είναι οι βασικές μορφές που ξέρουμε ότι υπάρχουν. Το καρκίνος του μαστού, που πλέον έχουμε πολλά πρώιμα στάδια και αυτό οφείλεται στον προσωπικό έλεγχο. Έχουμε και καρκίνο του παχαίους εντέρου και καρκίνο του πνεύμονα, που στην Κρήτη ο καρκίνος του πνεύμονα ακόμα, επειδή έχουμε πολλούς καπνιστές, τα ποσοστά αυτά είναι πάρα πολύ μεγάλα. Τα βλέπουμε κάθε μέρα, βλέπουμε καινούριες διαγνώσεις από το καρκίνο του πνεύμονα και των δύο μορφών του καρκίνου του πνεύμονα. Και αυτό οφείλεται ότι στην Κρήτη ακόμα το κάπνισμα είναι ένας μεγάλος επιβαρυντικός παράγοντας. Με στόχο την αντιμετώπιση του καρκίνου, εξελίξεις και νεότερα δεδομένα βρέθηκαν στο επίκεντρο του ετήσιου συνεδρίου ογκολογικής κλινικής του Παγνή. Όπως επισημαίνει η ιατρική κοινότητα, κάθε 3 με 6 μήνες περίπου υπάρχουν θεραπευτικές εξελίξεις σε όλες τις μορφές καρκίνου. Σε όλους τους όγκους υπάρχουν θεραπευτικές εξελίξεις. Είναι συναρπαστικότητα στην ογκολογία κάθε τρίμηνο, θα έλεγα, κάθε εξάμηνο, για να μην υπερβολική. Έχουμε νεότερα δεδομένα για τις ήδη υπάρχουσες νόσους και τις προκύπτουν διαρκώς δεδομένα τα οποία βελτιώνουν τα ήδη γνωστά αποτελέσματα. Έχουμε νέα φάρμακα τα οποία μας δίνουν τη δυνατότητα πιο στοχευμένης θεραπείας και πιο αποτελεσματικής θεραπείας με λιγότερες παρενέργειες. Και αυτά τα φάρμακα έχουν ήδη δοκιμαστεί σε κλινικές μελέτες, σε διάφορους τύπους καρκίνου. Θα αναφερθούμε στα αποτελέσματα και θα δούμε πώς αυτό εξειδικεύεται στους δικούς μας ασθενείς. Ιδιαίτερη έμφαση στο πλαίσιο του συνεδρίου που πραγματοποιείται κάθε χρόνο, συγκεντρώνοντας πλήθος επιστημόνων από όλη τη χώρα, δόθηκε στην σημασία της πρόληψης και τον προσυμπτωματικό έλεγχο, που αποτελεί ένα σημαντικό όπλο για την έγκαιρη διάγνωση της νόσου. Παράλληλα, καθοριστικό ρόλο παίζει και ένας υγιεινός τρόπος ζωής, καθώς όπως δείχνουν έρευνες, μειώνει την πιθανότητα εμφάνισης καρκίνου. Ιδιαίτερη έμφαση έχουμε δώσει στο προσυμπτωματικό έλεγχο, ο οποίος είναι ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο στην όλη διαδρομή των ασθενών με καρκίνο. Η αλλαγή στον τρόπο ζωής, πάντα επίκαιρες, γιατί και εκεί πέρα υπάρχουν πολύ ισχυρά δεδομένα που δείχνουν ότι ο σωστός τρόπος ζωής μειώνει την πιθανότητα να πάθουμε καρκίνο, αλλά ακόμα και αν πάθουμε, έχουμε καλύτερη πιθανότητα να επιβιώσουμε αν έχουμε το σωστό τρόπο ζωής.